κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σοκ προκάλεσε στο παγκόσμιο αθλητισμό η τραγική κατάληξη που είχε ο Κόμπι Μπράιαντ, ο θρύλος του NBA, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε συντριβή ελικοπτέρου στην Καλαμπάσα της Καλιφόρνια. Ο πιτσιρικάς από τη Φιλαδέλφια, που κατάφερε να γίνει ο νεότερος αθλητής που αγωνίστηκε ως βασικό στο All-Star Game σε ηλικία 19 ετών για δύο δεκαετίες, μεσουρανούσε στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, δημιουργώντας τον δικό του μύθο. Παρακολουθήστε στο βίντεο που ακολουθεί ποιος ήταν ο θρύλος του μπάσκετ. To my family, my wife Vanessa, our daughters Natalia and Gianna, you know, thank you guys for all your sacrifice. You know, for all the hours I spent in the gym working and training. And Vanessa, you holding down the family the way that you have. I can't, there's no way that I can thank you enough for that. So, yeah, from the bottom of my heart, thank you. And what can I say? Mamba out. Ο κόσμος του αθλητισμού και του θεάματος βυθίστηκε στο πένθος χθες Κυριακή εξαιτίας της είδησης του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ, αληθινού παγκόσμιου στάρ του μπάσκετ που άφησε άναυδους από τους πλούσιους και διάσημους που πήγαιναν στο γήπεδο για να το θαυμάσουν, μέχρι τον νυν και πρώην Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών, μέλη του Basketball Hall of Fame και τους αναρρύθμιτους θαυμαστές του, πολλοί από τους οποίους συνέβρεσαν έξω από την έδρα των Lakers του Los Angeles με δάκρυα στα μάτια για να θρηνήσουν και να ποτίσουν φόρο τιμή σε αυτόν που αποκαλούσαν Mamba. Ο Μπράιαντ έχασε τη ζωή του στα 41 του χρόνια μαζί με την 13χρονη κόρη του Gianna και άλλους 7 ανθρώπους όταν από άγνωστη αιτία και ενώ επικρατούσε πυκνή ομίχλη συνετρίβει το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν. Πολλά αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα διέκοψαν αμέσως την κανονική ροή του προγράμματός τους για να μεταδώσουν απευθείας νέα και αντιδράσεις για το δυστύχημα. Όπως μετέδωσαν το CNN, ο Κόμπι και η κόρη του Gianna πήγαιναν σε αγώνα μπάσκετ λίγο πριν τη μοιραία συντριβή. Οι δυο τους μετέβαιναν στο Thousand Oaks της Καλιφόρνια για προγραμματισμένο παιχνίδι μπάσκετ στο πλαίσιο τουρνουά που διεξαγόταν. Η 13χρονη κόρη του επρόκειτο να αγωνιστεί στο παιχνίδι, ενώ ο Κόμπι Μπράιαντ θα ήταν ο προπονητής. Από τους πιο αναγνωρίσιμους, τους πιο δημοφιλείς αθλητές στον κόσμο, ο Μπράιαντ δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης, πέντε φορές πρωταθλητής του Αμερικανικού Επαγγελματικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ του NBA, πολυτιμότερος παίκτης του μία φορά, 18 φορές All-Star, έχαιρε τεράστιου σεβασμού στα γήπεδα, όχι μόνο χάρη στο ταλέντο τις δεξιότητές του, αλλά ακόμη πιο πολύ για το πάθος του, για την απόλυτη αφοσίωσή του σε αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε την τέχνη του και πάνω απ' όλα στη νίκη. Kobe Bryant from Lower Merion High School in Pennsylvania. Δύο πρωταθλήτριες ομάδες του NBA, το Toronto Raptors και η San Antonio Spurs, άφησαν στους θεσινούς αγώνες τους την πρώτη τους επίθεση, το χρονόμετρο των 24 δευτερολέπτων απλώς να λήξει. Αυτός ήταν ο δικός τους τρόπος να τιμήσουν τον Bryant, που φοράγε τον αριθμό 24 στην φανέλα του στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του. Ο Κόμπι Μπράιαντ, γιος του καλαδοσφαιριστή του NBA Τζο Μπράιαντ και ο νεότερος από τα τρία παιδιά της οικογένειας, γεννήθηκε στη Φιλαδέλφια της Πενσιλβάνια και ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ από την ηλικία των 3 ετών. Σύμφωνα με την οικογένειά του, από μικρός θαύμαζε τους Los Angeles Lakers και το όνειρό του ήταν να φορέσει την φανέλα τους. Όλη η καριέρα του Κόμπι Μπράιαντ αφιερώθηκε στους Los Angeles Lakers, οι οποίοι προς τιμή του το 2017 απέσυραν τις φανέλες με τους αριθμούς 8 και 24 που φόρεσε κατά τη συναρπαστική διαδρομή του με την ομάδα. Number 8 and number 24, Kobe Bryant. Μεταξύ πολλών ακόμη επιτευγμάτων, ο Κόμπι Μπράιαντ επιλέχθηκε 16 φορές ως All-Star και 12 φορές στην καλύτερη αμυντική πεντάδα. Είναι μέχρι σήμερα ο τέταρτος σκόρερ στην ιστορία του NBA με 33.643 πόντους, προσπερνώντας τον Μάικ Τζόρνταν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και στο τελευταίο του παιχνίδι, το 2016 και σε ηλικία 38 ετών, ο Κόμπι Μπράιαντ σημείωσε 60 πόντους. Ολονύκτη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην Ήμπρος Φακίων για τη διάσωση 6 ατόμων, τα οποία στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν από την εκδρομή τους στο βουνό, έχασαν τον προσανατολισμό τους και κάλεσαν βοήθεια. Μετά από μια ολονύκτη επιχείρηση εν μέσω ψύχους και με το ύψος του χιονιού σε πολλά σημεία να ξεπερνά τα 4 μέτρα, ομάδα της 3ης ΕΜΑΚ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βρυσών του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ανώπολης και Εθελοντών εντόπισε στις 3 τα ξημερώματα τους 6 εκδρομείς που χάθηκαν σε υψόμετρο 1.300 μέτρων στην Ήμπρος Φακίων.
δυσκολεύτηκαν εξαιρετικά το συνεργείο διάσωσης, παρόλο την εμπειρία που έχουν, να τους φτάσουν και να ξεκινήσει η διαδικασία της επιστροφής. Οι περιπατητές, 5 άντρες και 1 γυναίκα, όλοι από 55 έως 65 ετών, είχαν ξεκινήσει από νωρίς την εκδρομή τους και στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν πίσω έχασαν τον προσανατολισμό τους. Κάλεσαν λοιπόν αυτοί οι συμπολίτες μας που χάθηκαν εκεί πάνω το 112 και δήλωσαν ότι έχουν αποπροσανατολιστεί. Δεν βρίσκουν σημείο για επιστροφή. Έχασαν τον προσανατολισμό τους στα χιόνια. Και ξεκίνησε μια επιχείρηση, κινητοποίησαμε το τοπικό κλιμάκιο της Ανώπολης που έχει εμπειρία από τα Λευκά Όρη που κάνει αναζητήσεις και την υπηρεσία των Βρυσών. Ξεκίνησαν 6 άτομα στην ευρύτερη περιοχή της Σύμπρου εκεί να ξεκίνησε την αναζήτηση. Όταν η ομάδα πυροσβεστών και εθελοντών διαπίστωσε το μεγάλο βαθμό δυσκολίας της επιχείρησης, λόγω του όγκου του χιονιού ζητήθηκε η συνδρομή της τρίτης ΕΜΑΚ που συνέδραμε με 6 άτομα. Δεν μπορούσαμε να περάσουμε από τις χιονίστρες που λέμε, τις τεράστιες, γιατί είχαν κλίσεις, μεγάλη κλίση και δεν είχαν αυτοί εξοπλισμό καθόλου, δεν είχαν τίποτα. Και αναγκαζόμαστε και βγαίναμε στις κορφές για να περάσουμε από την κορφή που δεν είχε χιόνι και να ξαναμπούμε πάλι στο μονοπά. Θα βγούμε κορφή στην επόμενη γενίστρα και ταλαιπωρηθήκαμε πολύ. Ειδικά φέτος είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Δηλαδή, όταν θα σε πω στην Ήπειρος από πάνω, μέσα σε 1,5 χιλιόμετρο, είναι λέει μια χιονοστιβάδα πέση που είναι λέει σαν 15 σπίτια. Μου είπε να σύγχρονο προϊστάμενος από το κλιμάκιο από την Ανώπολη. Οι εκδρομείς εξαντλημένοι είχαν ανάψει φωτιά για να αντέξουν τις χαμηλές θερμοκρασίες. Για μία από τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις στα χρόνια της θητείας τους, στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Ανώπολης έκανε λόγο ο προϊστάμενος του κλιμακίου, Σταύρος Πλημάκης. Και χιονοστιβάδα είδαμε, και χιονοστιβάδα. Πάρα πολύ χιόνι. Εγώ δεν το περίμενα στη ζωή μου ότι θα δω τόσο χιόνι πάνω. Δηλαδή μπορεί το σημείο να ήταν 20 μέτρα. Μνήμες από την υπόθεση απαγωγής του Μιχάλη Λεμπιδάκη θα ξυπνήσουν τις επόμενες ημέρες στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου στην Κρήτη. Σχεδόν ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της δίκης των 12 για την απαγωγή του επιχειρηματία, στο ειδόλιο του κατηγορουμένου αναμένεται να καθίσει η κοπέλα η οποία φέρεται να είναι πλάκη στην πολύκροτη υπόθεση από τον ίδιο της τον πατέρα. Μνήμες από την υπόθεση απαγωγής του Μιχάλη Λεμπιδάκη που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο πριν από περίπου 2,5 χρόνια θα ξυπνήσουν τις ερχόμενες ημέρες στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Περίπου ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της δίκης των 12 για την εξάμεινη ομοιρία του γνωστού επιχειρηματία, στο ειδόλιο του κατηγορουμένου αναμένεται να καθίσει νεαρή κοπέλα, η οποία φέρεται να είναι πλάκη στην πολύκροτη υπόθεση από τον ίδιο της τον πατέρα. Πρόκειται για την κόρη του 62χρονου άνδρα, ο οποίος τον Φεβρουάριο του 2019 είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθριξης 20 ετών και 2 μηνών για την εμπλοκή του στην υπόθεση Λεμπιδάκη. Για την κοπέλα, η οποία κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων που της αποδίδονται από τις αρχές ήταν μόλις 16 ετών, είχε σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία λόγω του ότι ήταν ανήλικη. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν δικάστηκε μαζί με τους 12 τον περασμένο Φλεβάρι. Η δίκη της νεαρής γυναίκας έχει οριστεί για την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου στο Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων Ηρακλείου. Η κοπέλα κατηγορείται για συνέργεια στην αρπαγή του Μιχάλη Λεμπιδάκη και για συνέργεια στην απόπειρα εκβίασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δίκες στα δικαστήρια ανηλίκων διεξάγονται και κλεισμένων των θυρών. Η κοπέλα είχε συλληφθεί τον Οκτώβριο του 2017, λίγο μετά την απελευθέρωση του Μιχάλη Λεμπιδάκη από την αστυνομία. Μετά την απολογία της στον αρμόδιο ανακριτή, η ανήλικη τότε κοπέλα είχε αφαιθεί ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και της παρουσίας της μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της. Επισημαίνεται ότι από την πρώτη στιγμή η μικρή είχε υποστηρίξει ότι δεν γνώριζε το παραμικρό για την υπόθεση, παρά έκανε απλά ότι τη ζητούσε ο πατέρας της. Η κοπέλα φέρεται να είναι πλάκη στην υπόθεση στο πλαίσιο του ρόλου που φέρεται πως είχε ως αποστολές επιστολών και μηνυμάτων προς την οικογένεια Λεμπιδάκη. Τον Φεβρουάριο του 2019, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης είχε κρίνει ένοχους και τους 12 άνδρες που κάθονταν στο ειδόλιο για την υπόθεση Λεμπιδάκη, επιβάλλοντάς τους κατά περίπτωση ποινές κάθειρξης από 11 χρόνια έως 26 έτη και 4 μήνες. Οι βαρύτερες ποινές επιβλήθηκαν στους δύο 46χρονους ρεθυμιώτες 26 έτη και 4 μήνες στον 10ο κατηγορούμενο και 26 έτη στον αποκαλούμενο Ευγένιο, οι οποίοι φέρονται ως εκ των εγκεφάλων της υπόθεσης. Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο δεν χορήγησε ελαφρυντικό σε κανέναν εκ των καταδικαστέντων.
γιατί από αυτούς πάντως αποφασίστηκε η έφεση να έχει ένα στέλους αδύναμη. Πρόκειται για τον 9ο κατηγορούμενο, έναν 40χρονο, και τον 11ο, έναν 42χρονο, οι οποίοι παραμένουν ελεύθεροι υπό όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανακοίνωσε την πρώτη εφαρμογή του νέου νόμου για το άσυλο στην ΚΟ μετά την είδηση άφιξης μεταναστών στο νησί με λέμβο από την Τουρκία. Ο Νότης Μηταράκης ανακοίνωσε την πρώτη εφαρμογή του νέου νόμου για το άσυλο στην ΚΟ μετά την είδηση άφιξης μεταναστών στο νησί με λέμβο από την Τουρκία. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου επισκέφτηκε Λέρο και ΚΟ, όπου συναντήθηκε με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικούς φορείς προκειμένου να τους αναλύσει το σχέδιο της κυβέρνησης για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών. Ζήτησα και θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην ΚΟ η νέα νομοθεσία. Θα κρατηθούν για 25 ημέρες αυτοί που φτάσανε σήμερα και ζήτησα από την Υπηρεσία Ασύλου ταχύτατα, κατ' εφαρμογή των νέων διαδικασιών, να ξεχωρίσουν αυτούς που δικαιούνται διεθνούς προστασίας και δικαιούνται άσυλο και αυτούς που δεν δικαιούνται, οι οποίοι θα επιστραφούν το ταχύτερο δυνατό στην Τουρκία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου, σχεδόν 7.000 πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονται σε Λέρο και ΚΟ, με τα δύο νησιά να έχουν δομές με συνολική χωρητικότητα 2.500 κλινών. Ο Νότης Μηταράκης τόνισε ότι πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η μείωση των ροών και η αποσυμφόρηση των νησιών. Ακόμη ο κύριος Μηταράκης πρόσθεσε ότι η χώρα μας εφαρμόζει ισορροπημένη μεταναστευτική πολιτική, σέβεται τις διεθνείς υποχρεώσεις της, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε και εθνικούς κανόνες και αυτοί που δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας πλέον θα επιστρέφονται ταχύτατα στην Τουρκία. Πιστεύουμε ότι αυτό θα παίξει σημαντικότατο ρόλο στον περιορισμό των ροών. Μάχη κατά των εξαρτήσεων δίνει το Υπουργείο Υγείας, καθώς εκτός από το κάπνισμα, υψηλά στην ατζέντα του, μπαίνει και ο περιορισμός των παραγόντων κινδύνου από την έκθεση στο αλκοόλ. Επίσης μπαίνει στο στόχαστρο της κυβέρνησης και το πρόβλημα της παχυσαρκίας, τόσο στον ενήλικο όσο και στον παιδικό πληθυσμό της χώρας, αλλά και της έλλειψης σωματικής άσκησης. Με ένα πολυσέλιδο νομοσχέδιο, η κυβέρνηση και συγκεκριμένα το Υπουργείο Υγείας επιχειρεί να θωρακίσει την υγεία των Ελλήνων. Εκτός από το κάπνισμα, ψηλά στην ατζέντα του Υπουργείου μπαίνει και ο περιορισμός των παραγόντων κινδύνου από την έκθεση του αλκοόλ. Μάλιστα, στα σχέδια της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας είναι η άμεση εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων κυρίως στα σχολεία για τις βλαπτικές συνέπειες της έκθεσης των νέων στο αλκοόλ και της κατάχρησής του, αλλά και εντατικοποίηση ελέγχων στα σημεία διάθεσης αλκοόλ με βασικό στόχο να μπει φρένο σε κάθε πράξη παράνομης διάθεσης σε ανηλίκους. Σημαντικό ρόλο για την εφαρμογή των μέτρων αναμένεται να παίξει και αυστηροποίηση των κυρώσεων για τις παραβάσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, μέτρο που όπως διαπιστώθηκε στην πράξη διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Επιπρόσθετα και με το ίδιο νομοσχέδιο δρομολογούνται η ενίσχυση των κέντρων απεξάρτησης και η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού με έμφαση στην εκπαίδευση πέραν του ανήλικου πληθυσμού, των οδηγών και των εγγύων. Μάλιστα, προβλέπεται και διαμόρφωση δομών τηλεφωνικής υποστήριξης και επικοινωνίας ως προς την εξάρτηση από το αλκοόλ, παρέχοντας έτσι ένα ακόμη εργαλείο βοήθειας για τους πολίτες που αναζητούν διέξοδο από τις εξαρτήσεις. Στο στόχαστρο του Υπουργείου Υγείας μπαίνει και το πρόβλημα της παχυσαρκίας τόσο στον ενήλικο όσο και στον παιδικό πληθυσμό της χώρας, αλλά και της έλλειψης σωματικής άσκησης. Βασικός άξονας είναι η συνεργασία της πολιτείας με τη βιομηχανία τροφίμων για τη βελτίωση της σύστασης κατά την παραγωγή τυποποιημένων βιομηχανικών τροφών με στόχο την μείωση προσθήκης άλατος, σαγχάρων και κορεσμένων λιπαρών οξέων. Παράλληλα, στόχος είναι και η εντατικοποίηση των ελέγχων σε ακηλικία, σε σχολεία αλλά και σε εργασιακούς χώρους, καθώς επίσης και η υλοποίηση ενημερωτικών προγραμμάτων σε εκπαιδευτικούς, παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας, αλλά και στους γονείς για τα ωφέλη της υγιεινής διατροφής. Εν τω μεταξύ, το πράσινο φως για υποχρεωτικό εμβολιασμό σε περιπτώσεις κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, όπως για παράδειγμα συνέβη πρόσφατα με την Ιλαρά, ανάβει το ίδιο νομοσχέδιο. Ειδικότερα και όπως αναφέρεται, σε περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλεται δυνάμει απόφασης του Υπουργού Υγείας μετά από σχετική γνωμοδότηση της ΕΕΔΗ υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της νόσου.
Επιπλέον πόλεμο κατά του καρκίνου κηρύσσει το Υπουργείο Υγείας, καθώς το Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου καθιερώνονται σε πρώτη φάση προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, του τραχύλου της μήτρας και του παχαιοσεντέρου. Μάλιστα και σύμφωνα με το οργανόγραμμα των Ιθινόντων στην Οδό Αριστοτέλους, έως τον ερχόμενο Ιούνιο, αναμένεται να έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των δωρεάν μαστογραφιών σε γυναίκες 39 ετών και πάνω. Επιπλέον στο προσυμπτωματικό έλεγχο συμπεριλαμβάνονται εξετάσεις για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και την έγκαιρη διάγνωση του ανευρίσματος της κοιλιακής αορτής. Τέλος και αναφορικά με τα προγράμματα τριτογενούς πρόληψης, περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που αφορούν την εργασιακή ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, στοχεύοντας έτσι στην μείωση του φορτίου των ψυχικών διαταραχών στους πάσχοντες, τις οικογένειές τους και την κοινότητα γενικά. Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται νέα στρατηγική επένδυση πολυτελούς έρετρου χωριού εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στον Άγιο Νικόλαο, όπου θα δοθεί η τεράστια οικονομική ανάσα στην περιοχή. Η επένδυση περιλαμβάνει πολυτελείς παραθεριστικές κατοικίες, λουξ ξενοδοχεία και άλλες εγκαταστάσεις, με την επένδυση να ξεπερνά σε έκταση τα 750.000 στρέμματα. Την έγκριση έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας για να προχωρήσει μεγάλη στρατηγική επένδυση πολυτελούς τερέντρου χωριού ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ της Ελούντα Χίλης στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Η τουριστική αυτή επένδυση είναι της εταιρείας Μύρου Μελάς που ανήκει στον Ρώσο Βιτάλι Μπορίσοφ και περιλαμβάνει πολυτελείς παραθεριστικές κατοικίες, λουξ ξενοδοχεία, μεγάλο τουριστικό λιμένα μαρίνα, αθλητικές εγκαταστάσεις, κέντρα αναζωογόνησης καθώς και άλλες εγκαταστάσεις. Τα έργα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν μέσα στους επόμενους μήνες, αν όχι τον επόμενο μήνα, ενώ για ορισμένα από αυτά έργα έχουν ήδη ξεκινήσει. Όπως είναι γνωστό, ο κύριος Μπορίσοφ την τελευταία δεκαετία έχει προχωρήσει στην αγορά δεκάδων οικοπαίδων αξίας περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ, δημιουργώντας έτσι μια ενιαία παραθαλάσσια έκταση της τάξης των 1.000 στρεμμάτων στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Η επένδυση αφορά τρεις πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες δυναμικότητας 730 κλινών και τουριστικές εγκαταστάσεις σε έκταση 768.673 στρεμμάτων. Στόχος της επένδυσης είναι η δημιουργία ενός παραθεριστικού τουριστικού χωριού που θα συνδυάζει την τουριστική δραστηριότητα με χρήσεις εστίασης και αναψυχής, αλλά και χρήσεις όπως είναι πολιτιστικές, αθλητικές, πρόνοιας και εκπαίδευσης. Ακόμη προβλέπεται η κατασκευή συνεδριακών κέντρων, ελικοδρομίων, καζίνων και άλλων υποδομών που θα εξυπηρετούν τη συνολική λειτουργία του χωριού, ενώ αντίθετα δεν επιτρέπεται η κατασκευή γηπέδων γκολφ. Συγκεκριμένα, εκτός των τουριστικών εγκαταστάσεων και παραθεριστικών κατοικιών, το χωριό θα περιλαμβάνει εστιατόρια, καφετέρειες, κέντρα διασκεδάσεως, γραφεία, καταστήματα και κτίρια υπηρεσιών. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν υπαίθρια γήπεδα, ανοιχτές πισίνες και γυμναστήρια, ενώ θα υπάρχουν κλειστοί και ανοιχτοί χώροι για τη στάθμευση αυτοκινήτων σε διάφορα σημεία της όλης έκτασης. Την ίδια στιγμή, στην παράκτια περιοχή, η οποία βρίσκεται μπροστά από την εν λόγω έκταση, θα δημιουργηθεί πολυτελής μαρίνα, που θα περιλαμβάνει μαρίνα, αγκυροβόλια και καταφύγιο τουριστικών σκαφών. Η επίμαχη έκταση βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Αγίου Νικολάου Λασιθίου και σε απόσταση μικρότερη των 7 χιλιόμετρων από την πόλη του Αγίου Νικολάου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το ακίνητο της επένδυσης βρίσκεται στην περιοχή πλευρά Ελληνικών του Δήμου Αγίου Νικολάου και στα δυτικά του κόλπου του Μυραμπέλου στην περιοχή Σχίσμα Ελούντας με πρόσωπο επί της επαρχικής οδού Αγίου Νικολάου Βρουχάς. Κατά την κατασκευή του τουριστικού χωριού θα δημιουργηθούν 763 μόνιμες θέσεις εργασίας, ενώ αναμένουν ότι θα προκύψουν σημαντικές άμεσες και έμεσες θετικές επιπτώσεις που θα έχουν αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία. Μάλιστα, στις θέσεις εργασίας δεν προσμετρώνται αυτές που θα προκύψουν κατά την κατασκευή του επενδυτικού σχεδίου και από την απασχόληση προσωπικού στις κατοικίες μετά την πώλησή τους, οι οποίες υπολογίζονται σε πάνω από 600 θέσεις απασχόλησης. Με αυτήν τη νέα επένδυση επιτυγχάνεται η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και η γενικότερη αναβάθμιση του βιωτικού επίπεδου της ευρύτερης περιοχής σε συνδυασμό με την κατασκευή των προβλεπόμενων υποδομών, ενώ θα προωθηθεί η κατανάλωση τοπικών προϊόντων, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα αυξάνονται τα κρούσματα του κοροναϊού στην Ευρώπη, ενώ την ίδια στιγμή παρολίγων τραγωδία στο Ιράν με αεροσκάφος να προσγειώνεται στο δρόμο. Οι τρεις ασθενείς που νοσηλεύονται σε Παρίσι και Μπορντό είναι μέχρι στιγμής τα μόνα επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κοροναϊού στη Γαλλία, ενώ και στην Αυστρία ένα κρούσμα που ελεγχόταν ως ύποπτο τελικά είναι θετικό.
Το Γαλλικό Υπουργείο Υγείας εξετάζει την πιθανότητα να επαναπατρίσει περίπου 800 Γάλλους υπηκόους από την κινέζικη επαρχία Γιουχάν, τονίζοντας ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας σε εθνικό επίπεδο. Κάθε άνθρωπος που επιστρέφει από την Κίνα με συμπτώματα έχει προσωπική ιατρική παρακολούθηση και λαμβάνει συστάσεις. Για το κοινό καλό δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιούνται μάσκες. Η μπλε μάσκα δεν προσφέρει καμία προστασία, δήλωσε η Υπουργός Υγείας της Γαλλίας. Μπορεί οι αρχές σε Κίνα και Ρωσία να προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους με ειδικά ραντάρ που ελέγχουν τη θερμοκρασία των επιβατών σε αεροδρόμια και σιδηροδρομικούς σταθμούς. Ωστόσο, τα μέτρα στο αεροδρόμιο Σαν Ντε Γκολ στο Παρίσι δεν είναι τόσο αυστηρά, καθώς οι γαλλικές αρχές τα κρίνουν εν μέρη αναποτελεσματικά. Όταν φτάσαμε εδώ, ήταν μερικοί γιατροί που κοιτούσαν αν έχουμε πυρετό ή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και αν κάτι δεν πηγαίνει καλά, μπορούμε να πάμε να τους δούμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είχαμε αυστηρούς ελέγχους. Μπορεί να μεταφέρω τον ιό και μπορώ να σας τον μεταδώσω. Πραγματικά δεν έχω ιδέα, δήλωσε ένας άντρας που ταξίδεψε από την Κίνα. Αντιμέτωπες με το φόβο μιας επιδημίας, πολλές ευρωπαϊκές πόλεις αποφάσισαν να ακυρώσουν τους εορτασμούς για την κινέζικη πρωτοχρονιά. Μεταξύ των πόλεων αυτών είναι το Μπορντό, το Παρίσι, το Μιλάνο και η Ρώμη. Παραλίγο τραγωδία στο Ιράν, όταν επιβατικό αεροσκάφος με περίπου 150 επιβαίνοντες πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε δρόμο. Το περιστατικό σημειώθηκε δίπλα στο αεροδρόμιο της πόλης Μασάρ, στο νότιο Ιράν. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απώλεια του συστήματος προσγείωσης μετά την πρώτη επαφή του αεροσκάφου στον διάδρομο. Το δυστύχημα αποφεύχθηκε για πολύ λίγο, καθώς το αεροσκάφο σταμάτησε πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί. Σε πλάνα που προέβαλε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, φαίνονται οι επιβάτες να εξέρχονται του αεροσκάφους από την μπροστινή πόρτα και από την έξοδο που βρίσκεται πάνω από το φτερό, κρατώντας μάλιστα και τις χειραποσκευές τους. Σύμφωνα με τον διευθυντή του αεροδρομίου της Μασάρ, όλοι βγήκαν από το αεροπλάνο με ασφάλεια. Οι έρευνες για τα αίτια του συμβάντος είναι ήδη σε εξέλιξη. 75 χρόνια μετά τη φρίκη που έζησαν οι εχμάλωτοι στο Auschwitz, μνήμες ξυπνούν και όπως κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται αυτή την ημέρα στο Auschwitz για να αποτίσουν φόρο τιμή στα πάνω από το 1 εκατομμύριο άτομα που έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το στρατόπεδο συγκέντρωσης και στα 6 εκατομμύρια συνολικά θύματα του Ολοκαυτώματος. Η Ρίτα Κίνγκ ήταν εχμάλωτη στο Auschwitz όταν ήταν 17 ετών. 75 χρόνια μετά επιστρέφει στον τόπο του μαρτυρίου της. «Δεν ανυπομονώ να γυρίσω πίσω στην εποχή που βρισκόμουν υπό διωγμό και ήμουν φοβισμένη και δεν ήξερα τι θα μου συμβεί στο Auschwitz», αναφέρει χαρακτηριστικά. Η Ρίτα μεγάλωσε στα ανατολικά της Πολωνίας 2 ώρες μακριά από το στρατόπεδο συγκέντρωσης. «Δεν ήταν σπουδαίο, αλλά ήταν το σπίτι μου. Ήμουν με τους γονείς μου, με τις αδερφές μου, τον αδερφό μου, είχα θείες και θείους και ξαφνικά τους έχασα όλους», εξιστορεί. Και προσθέτει μάλιστα ότι ήταν ένας Γερμανός που είπε ότι ήμουν πολύ μικρή για να βρίσκομαι εκεί. Είπε ότι θα μου βρει δουλειά στην κουζίνα και το έκανε. «Δεν ήξερα τότε τι έκαναν, αλλά κατά τύχη πέρασα τις επιθεωρήσεις και τότε έμαθα ότι γίνονταν αυτά τα πράγματα και ότι αν ήσουν τυχερός δεν πήγαινε στο θάλαμο αερίων. Εγώ ήμουν από τους τυχερούς». Αφού απελευθερώθηκε, κατάφερε να φτάσει στη Νέα Υόρκη, παντρεύτηκε και έκανε οικογένεια. Κάποια μέλη της οικογένειάς της ταξίδεψαν για να βρεθούν στο πλευρό της αυτή την εβδομάδα. Χιλιάδες συγκεντρώνονται κάθε χρόνο αυτή την ημέρα στο Auschwitz για να αποτίσουν φόρο τιμής στα πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα που έχασαν την ζωή τους σε αυτό το στρατόπεδο συγκέντρωσης και στα 6 εκατομμύρια συνολικά θύματα του Ολοκαυτώματος. 75 χρόνια μετά, τα χρόνια πέρασαν και οι μνήμες ξεθόριασαν, αλλά για την Ρίτα είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχάσει κανείς, ιδιαίτερα μετά την άνοδο του αντισημιτισμού στην Ευρώπη. «Φοβάστε ότι αυτό που έγινε εδώ στην Πολωνία θα μπορούσε να συμβεί ξανά?» «Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε», καταλήγει η Ρίτα.
κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Νότος. Καλό σας βράδυ.